Αγάπη μου, φίλοι μου στα παιδιά, ήταν μια ταινία. Τις είχαν όλες τόσο τα μικρούλιδες και προχωράγανε, ξέρω εγώ, μέσα στα χορτάρια και βλέπανε κάτι τεράστια έντομα. Το θέμα είναι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μυρμήγκι, ένα τόσο ας πούμε. Και ναι και όχι. Λοιπόν, λίγο πολύ είμαστε όλοι φτιαγμένα από τα ίδια υλικά. Αυτά τα υλικά σπάνε, αν για παράδειγμα έχετε ένα ελαττήριο και τραβήξετε, μετά από λίγο θα χαλάσει, δεν αντέχουμε στον άνθρωπο. Τώρα, γιατί σπάνε, γιατί σου ασκείται πίεση, καλύτερα όπως λέμε τάση. Ωραία όλα αυτά, τη σχέση μου με το μυρμήγκι. Το θέμα είναι ότι όταν μεγαλώνει ένα μυρμήγκι, πρέπει να το βαστάξουν και τα πόδια του. Για παράδειγμα, θα το εξηγήσω. Ένα τετράγωνο. Ποιο είναι το βαδόν του? Είναι αλφα στο τετράγωνο. Γι' αυτό λέγεται τετράγωνο. Ποιο είναι όγκο ενό κύβου? Αλφα στον κύβο. Οκ, είναι τρίτη δύναμη. Δηλαδή, καθώς αυξάνεται κάτι, ο όγκος του μεγαλώνει πιο γρήγορα από το εμβαδόν του. Τώρα τι είναι η τάση? Είναι η δύναμη που δέχεται ένα σώμα για το εμβαδόν. Ωραία. Όμως ξέρουμε ότι η δύναμη προκαλεί τη βαρύτητα. Πόσο πιο πολύ μάζα έχεις, τόσο πιο πολύ σε τραβάει κάτι. Γι' αυτό όταν αυξάνει ο όγκος σου, αυξάνει η δύναμη που σε τραβάει, αλλά ταυτόχρονα, άμα αυξηθεί κατά τη δεύτερη δύναμη η επιφάνεια, θα έχεις μεγαλύτερη τάση από ό,τι πριν. Για να σε κρατήσει το πόδι σου, που είναι φτιαγμένο πρώτα συγκεκριμένο υλικό και θα σπάσει άμα γίνει πάρα πολύ μεγάλη τάση, πρέπει η επιφάνειά σου να μεγαλώσει πιο γρήγορα από τον όγκο σου. Γι' αυτό ένα μυρμήγκι όγκο δεν θα μπορούσε έτσι όπως το βλέπουμε να υπάρχει σε μεγαλύτερο. Διότι θα ήταν τόσο μεγάλο, αλλά δεν χρειάζεται τα ποδαράκια, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κάτι. Γι' αυτό και οι ελέφαντες έχουν χοντρά μεγάλα πόδια. Και γενικά θα ήθελα να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας άνθρωπος 10 μέτρα, νομίζω. Πολύ μεγάλος δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Και σκεφτείτε ότι άμα πας ένα μυρμήγκι και το πετάξει κάτω, δεν θα σπάσει, γιατί τα υλικά το αντέχουν τον κρατασμό. Ενώ αν πας έναν άνθρωπο, θα σπάσει, δεν αντέχουν τα υλικά. Οπότε το όλο θέμα είναι ένα θέμα αντοχής, πόσο αντέχει η ύλη που είμαστε φτιαγμένοι.